συνεκρούστησαν αυτοί οι δύο κόσμοι, γιατί κάπου ήταν διαφορετική η κοσμοθεωρία, οι Ίωνες, οι Αθηναίοι δηλαδή, με όλα τα νησιά του Αρχιπελάγους και τις ακτές της Ιωνίας μέχρι απάνω και την Εύβοια. Ο Ιωνικός κόσμος, η Ιωνική κοσμοθεωρία, ένας τρόπος ζωής, από το άλλο μέρος η Δωρεής. Η διαφορά, είπαμε, ότι βρισκόταν σε αυτό το, την εσωτερική υποταγή και συνέπεια του πολίτη των δωρικών πολιτιών προς τη φυσική πραγματικότητα, σε αντίθεση με τους άλλους που ήσαν πιο ελαστικοί. Ήρθε σε μια στιγμή η μεγάλη σύγκρουση. Η αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου που κατάστρεψε μετά από 27 χρόνια που τελείωσε, είχε κάνει έναν απέραντο ερυπιώνα που κάπνιζε όλη την Ελλάδα, και με το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου τελειώνει κάθε μεγάλο. Μπαίνουμε πια στον 4ο αιώνα, όχι εποχή κλασική, μπαίνουμε αμέσως στην Παρκμή, θα δούνε σε λίγο μετά τους Τιβαίους οι Μακεδόνες. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος στην ουσία του δεν είναι οι αιτίες αυτές που λέμε, οι Επιδάμνοι και οι Κορίνθιοι και τα Τούτα και τα Κίνα. Ουσιαστικά συνεκρούσαν δύο κοσμοθεωρίες που κάπου ήσαν άντικρις αντίθετες. Εκείνοι που έβλεπαν με το μάτι της φύσης, οι Δωρεοί, και εκείνοι που έβλεπαν με το μάτι των ανθρώπων, ακολουθώντας βέβαια και τη φύση σε πολλά πράγματα, γιατί δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς την τρομακτική αξία που έχει ο πολιτισμός, η ιστορία των αρχαίων Αθηναίων. Η δημοκρατία, αυτή η δημοκρατία που δημιούργησε ως όλων αυτό το τέλειο πολίτευμα που το κυνηγάνε από τότε μέχρι σήμερα 25 αιώνες οι λαοί και δεν μπορούν να το πιάσουν. Παρόλες τις γαλλικές επαναστάσεις και τις επαναστάσεις των μεγάλη επανάσταση των Μπολσεβίκων κλπ. Η σύγκρουση των Ελλήνων ήταν ουσιαστικά η σύγκρουση αυτών των δύο κοσμοθεωριών. Και όταν τελείωσε ο πόλεμος αυτός, οι νικητές βέβαια ήσαν οι Δωρείς, οι Σπαρτιάτες. Θα σας πω δύο μόνο στιγμιότυπα για να φτάσω σε κάτι ανατριχιαστικά επίκαιρο, να δείτε τι σημαίνει και τι βγαίνει από αυτά τα πράγματα. Όταν ήρθαν οι Αθηναίοι, αρχίζοντας ο Πελοποννησιακός πόλεμος εδώ στη Σπάρτη, και συγκάλεσαν οι έφοροι την εκκλησία του Δήμου, άρχισαν και μιλάγαν και λέγανε τα δίκαιά τους και τα τούτα τους και τα κίνα τους, οι περίφημες δημιουργίες των Αθηναίων, ο ρητορικός λόγος. Είπανε 2,5 ώρες. Τους πρίξανε, όπως λέμε, τους Σπαρτιάτες. Ακούγανε ήσυχα. Μίλησε μετά από την πλευρά των Ελλήνων ο αρχίδαμος. Ο βασιλιάς, ο οποίος ήταν από την πλευρά της συντήρησης, ο συντηρητικός, αφού είπε ορισμένα πράγματα, 2 σελίδες το αφιερώνει ο Θουκυδίδης, σηκώθηκε να μιλήσει ένας έφορος. Ο Σθενελαίδας. Θέλω να πω στον αξιότιμο εκπρόσωπο του Δημαρχιακού Συμβουλίου, αν έχουν το όνομα Σθενελαίδα σε κάποιο δρόμο της Σπάρτης, ή αν δεν το έχουν, να φροντίσουν να το βάλουν. 15 γραμμές του αφιερώνει ο Θουκυδίδης. 5 λεπτά μίλησε. Θα σας πω 2-3 προτάσεις που είπε. Ακούστε. Τους μεν γάρ λόγους τους πολλούς των Αθηναίων ουκ εννοώ. Επενέσαντες γάρ πολλά εαυτούς ουδαμού αντίπων όσου κατοικούσιν τους συμμετέρους συμμάχους και την Πελοπόννησον. Δεν καταλαβαίνω τι λένε, λέει, τόσες ώρες. Επενούν συνέχεια τον εαυτό τους και δεν μας είπαν μία λέξη ότι αδικούν τους συμμάχους μας και την Πελοπόννησον. Άλλοι μεν γάρ χρήματα έστι πολλά ακαινίες και ήπι. Άλλοι έχουν χρήματα απλούτο, υπηκό, καράβια. Εμείς δε ξυμάχους αγαθούς ους ου παραδοτέα της Αθηναίης, αλλά τιμωρητέα εν τάχει και παντισθένη. Εμείς έχουμε, λέει, φιλίες μπεσαλίδικες που δεν θα τις αφήσουμε στους Αθηναίους, αλλά θα τις υπερασπίσουμε ταχύτατα και με όλη μας τη δύναμη. Ψηφίζεται ουν όλα και δαιμόνιοι αξίως της Σπάρτης των πόλεμων. Και μήτε τους Αθηναίους εάτε μίζους γίγνεστε, μήτε τους ημετέρους ξυμάχους καταπροδιδόμεν, αλλά ξύν της θεής επίωμεν προς τους. Αυτός ο σύντομος λόγος κατέαξε τα σκέλη της Ελλάδας. Έτσι άρχισε ο Πελοποννησιακός πόλεμος και όταν τελείωσε. Όταν τελείωσε ο Πελοποννησιακός πόλεμος και μπήκαν οι δυσαρεστημένοι σύμμαχοι των Αθηναίων στην Αθήνα μαζί με τους Σπαρτιάτες, ξέρετε την πρόταση έκαναν για τους Σπαρτιάτες, για τους Αθηναίους? Τόσο μίσος τους είχαν οι ίδιοι οι σύμμαχοι των Αθηναίων, οι Ίωνες,
που επρότειναν να κατασκαφτεί η πόλη, να ισοπεδωθεί και να γίνει τόπος μιλόβωτος. Να βόσκουν τα πρόβατα δηλαδή. Το μήλον είναι το πρόβατο. Να γίνει τόπος για να βόσκουν τα πρόβατα. Και σηκώθηκε τότε η Σπάρτη με τη δική της βασιλική μεγαλοψυχία και απαγόρεψε στις ελληνικές πόλεις να καταστρέψουν την Αθήνα. Πόλην αγαθά τα μέγιστα εργασμένην απαγόρεψε, λέει, πόλην ελληνίδα εξανδραποδιήν αγαθά τα μέγιστα εργασμένην εν της δινής εκείνης κινδύνης, και εννοούσε βέβαια τα μυδικά. Αυτό ήταν και το στοιχείο το κρυμμένο της επίοικιας που είχαν οι Σπαρτιάτες. Σας λέω τούτο για να ολοκληρώσω. Αν και δεν σας έχω κουράσει πολύ νομίζω. Στη δεκαετία του 1970, όταν ήταν εν πλήρη εξελίξη ο ψυχρός πόλεμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το ΝΑΤΟ και η Σοβιετική Ένωση από την άλλη πλευρά, και ζούσαμε αυτό τον εφιάλτη, σε μια στιγμή Αμερικανοί ερευνητές του πολεμικού ναυτικού, όλες οι έρευνες μεγάλες σε αυτή την αμερικανική υπερδύναμη στρατιωτική υπερδύναμη γίνονται από το ναυτικό, κάνανε μια περίεργη διαπίστωση. Τι? Διαπιστώσαν ότι η διάταξη της σύγχρονης μακροπολιτικής του κόσμου, όπως ήταν δηλαδή διαταγμένες οι δυνάμεις στα δύο μπλόκα, ΝΑΤΟ, Σύμφωνο Βασοβίας, σιδηρούν παραπέτασμα, Ηνωμένες Πολιτείες, καπιταλισμός, σοσιαλισμός κτλ., είχαν τρομακτικές αναλογίες με την πολιτική κατάσταση στην αρχαία Ελλάδα λίγο πριν ξεσπάσει ο Πελοποννησιακός Πόλεμος. Τι είδαν δηλαδή? Οι Αμερικανοί με τους στόλους που πήγαιναν στα Βιετνάμ, οι Αθηναίοι στη Σικελία να πάνε με τα κάκια, τότε ήταν ακριβώς κάτι ανάλογο. Με τη δύναμη, τον πλούτο, την ελευθερία, το φρόνημα, την ελεύθερη αγορά που λέμε, τα καράβια τους. Είναι οι Αμερικανοί και ο δυτικός κόσμος. Οι Σοβιετικοί, το σιδηρούν παραπέτασμα, η σιωπή, το άγνωστο, η ξενιλεσία, το απρόσιτο, η στρατιωτική δύναμη φοβερή. Εκθέσεις Γερμανών ειδικών αρχές του 1980 είχαν δείξει ότι τα πυρηνικά όπλα που είχαν συσσωρευτεί τότε μπορούσαν να καταστρέψουν 8 φορές τον άνθρωπο επάνω στον πλανήτη. Οι Σοβιετικοί λοιπόν, με το σκυτροπό, με τη φτώχεια, με τα τότε, ήταν ο δωρικός κόσμος, οι Σπαρτιάτες. Είδανε λοιπόν μια σκανδαλιστική ομοιότητα, η ιστορία επαναλαμβάνεται, και σκεφτήκαν και το αποτέλεσμα. Ποιος κέρδισε, ποιος νίκησε σε αυτή τη φοβερή σύγκρουση στην αρχαία Ελλάδα? Οι δωρείς, που σημαίνει ότι σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση στη σύγχρονη εποχή, ποιος θα νικήσει? Οι Σοβιετικοί. Τότε ήταν που τους έπιασε ένας τρόμος και καλέσανε όλα τα Ινστιτούτα Ιστορίας και τα Ινστιτούτα Έρευνας και πήρανε το Θουκυδίδη και τον έκανα φίλο και φτερό να ερμηνεύσουν το πώς και το γιατί. Πραγματικός πανικός φόβος δηλαδή, εφιάλτης. Και βέβαια δώσανε μία λύση, οι εποχές είναι διαφορετικές, είπανε να φτιάξουν πια εκείνο το περίφημο πόλεμο των άστρων που λένε, να πούμε, να φτιάξουν μια σπίδα πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες που να είναι απρόσιτη στις πυρηνικές προσβολές. Ένα πράγμα που σήμαινε από την άποψη του οικονομικού κόστους κολοσσιά πράγματα, κατάρρευσε η Σοβιετική Ένωση κτλ. Θέλω να τονίσω ένα στοιχείο, το τελευταίο.